είναι η καλλιτεχνία στην γραφή, στη γραφή. Θεωρείται εξαιρετικά σημαντική και αποτελεί ένα δείγμα στην διαμόρφωση της γραφής αλλά και στην καλλιτεχνική διατύπωση της γραφής. Τις ημέρες της φιλοξενίας μου στην Κίνα ήταν εξαιρετικές οι επιδόσεις στο βράδυ. Αποτυπώνει τον Θεό Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ήταν ο Θεός, ο κατεξοχήν Θεός που επηρέαζε την ζωή των ανθρώπων και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Πελοπόννησο, γιατί υποδεχόμαστε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην σημερινή Κίνα και έναν από τα πιο ιστορικότερα στελέχη της κινέζικης κοινωνίας, τον πρόεδρο της Ένωσης Καλλιτεχνών του Πεκίνου, τον κύριο Γουάνγκ, και βέβαια τον κύριο Γου, που είναι ο υπεύθυνος, ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακαδημίας του Πεκίνου. Είναι μεγάλη μας η χαρά, γιατί η συνεργασία μας πλέον στο χώρο του πολιτισμού θα αποδειχθεί με συγκεκριμένο πλάνο που έχουμε έτοιμο και που θα τρέξει από το 2016 και μετά. Χαιρόμαστε όμως ιδιαίτερα γιατί η επικοινωνία που είχαμε κατά την επίσκεψή μου στην Κίνα, έξω από την άριστη φιλοξενία, την εξαιρετικά παραδοσιακή κινέζικη φιλοξενία, μας ενέπνευσε και μας μίλησε στην κινέζικη τέχνη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μεγάλη τιμή που μου έκανε ο κύριος Γουάνγκ και ο κύριος Γου να μιλήσω στην τέχνη μιας πολύ σημαντικής προσωπικότητας της Κίνας του 20ου αιώνα, του καλλιτέχνη, του ζωγράφου, του φιλόσοφου, του Τσι, που αποτελεί ένα σημαντικό σύμβολο στην εξέλιξη των κινέζικων γραμμάτων και του κινέζικου πολιτισμού. Ο κύριος Γουάνγκ, ο κύριος Γου και η συνοδεία θα αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές για την Πελοπόννησο σε όλη την Κίνα. Είναι η τρίτη επίσκεψη του κύριου Γουάνγκ στην Ελλάδα. Θεωρεί ότι είναι μεγάλη τιμή του που βρίσκεται εδώ και μεγάλη χαρά του που βρίσκεται εδώ. Χτες επισκέφθηκε το ναό της Αγίας Φωτεινής στη Μαντινία και σήμερα το Μουσείο της Αγίας, όπως επίσης και το ναό της Αλέας Αθηνάς. Είναι εντυπωσιασμένος από αυτά που είδε και θεωρεί ότι είναι μια καλή ευκαιρία να αποκτήσει μια ακόμα καλύτερη γνώμη για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και όσον αφορά προσωπικά τον Περιφερειάρχη, θεωρεί ότι από την πρώτη στιγμή που τον είδε θα γίνουν πολύ στενοί φίλοι. Εγώ ευχαριστώ και αυτός με τη σειρά του για την ευκαιρία που έχει να βρεθεί στην Τρίπολη και την Πελοπόννησο. Σήμερα επισκέφθηκε τον ναό της Αθηνάς, όπως είπαμε στην Αλέα, και θεωρεί ότι η Αθηνά αντιπροσωπεύει και τη Σοφία, μια Σοφία που αντιπροσωπεύουν και οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Κίνα, δύο από τις πιο αρχαίες χώρες και δύο από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς του κόσμου, που είναι μια εξαιρετική ευκαιρία πλέον να έρθουν ακόμα πιο κοντά.